Γεια σας, γεια σας! Είμαι η Άρτεμις Σαμαρά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τις πρώτες μου εντυπώσεις για τα νέα make-up της Benefit Cosmetics Greece και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να το δοκιμάσω πρώτη φορά εδώ μαζί σας. Το βίντεο αυτό δεν είναι sponsored, απλά θέλησα να σας τα δείξω, θέλησα να σας δείξω ποιες είναι οι υποχρώσεις και πώς κάθονται στο δέρμα. Έχω μεγάλη περιέργεια για να ανοίξω αυτό εδώ πέρα το κουτί. Το νέο make-up λέγεται Hello Happy και αυτό που υπόσχεται στην ουσία είναι να κάνει blur στο πρόσωπό σας, δηλαδή να κάνει το πρόσωπό σας σαν να φοράτε ένα από αυτά τα φίλτρα που υπάρχουν σε διάφορα application που μπορείτε να κάνετε το πρόσωπό σας σε λίγο baby skin, λίγο πιο smooth. Οπότε θα ανοίξω αυτό εδώ πέρα το κουτί και θα σας δείξω όλες τις αποχρώσεις που μου έχουν στείλει. Λοιπόν, οι αποχρώσεις είναι αυτές εδώ πέρα, είναι η 1, 2, 4, 5, 6, 7, μου λείπει η 3, δεν ήταν μέσα στο κουτί. Αυτή την περίοδο, επειδή είναι και καλοκαίρι, πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσω την 5, ούτε την 1, ούτε την 2, νομίζω η 5 είναι κατάλληλη για μένα και θα δω εάν μιλάω σωστά. Φυσικά θα σας τις δείξω όλες πως γράφει τι απόδοση έχουν. Το κουτί είναι αυτό εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ μικρό και οι συσκευασίες είναι πάρα πολύ cute. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ενυδατώσω την επιδερμίδα μου με αυτήν εδώ πέρα την ενυδατική κρέμα της Clinique που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και με βοηθάει πάρα πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά για πρόσωπα που είναι λιπαρά όπως το δικό μου. Γρατάει την υγρασία και την ενυδάτωση πάρα πολλές ώρες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρόσωπό μου, από ό,τι βλέπω, έχει κάποια σπυράκια, κάποιες κοκκινίλες, κάποιες φλέβες κάτω από τα μάτια, οπότε θα δούμε κατά πόσο αυτό το make-up θα κάνει όλα αυτά που υπόσχεται. Γιατί όπως γράφει εδώ πέρα, 99% είπαν ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, 98% είπαν ότι κάνει το πρόσωπο να αναπνέει και 95% είπαν ότι δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό look και φυσική κάλυψη. Επίσης, τα προϊόντα της Benefit είναι buildable, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα χτίσετε, δηλαδή μπορείτε να το κάνετε να φαίνεται πιο ελαφρύ στην κάλυψη ή πιο βαρύ στην κάλυψη, αναλόγως με το γούστο σας. Αυτό εδώ πέρα είναι το νούμερο 5 που θα χρησιμοποιήσω. Και επίσης έχει και SPF 15 που σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για τώρα, για το καλοκαίρι. Το πρώτο βήμα είναι να το κουνήσετε αρκετά καλά για να αναμειχθούν όλες οι εχρωστικές του. Ξεκίνησε να χύνεται βασικά, μάλλον το κούνησα πάρα πολύ. Θα ρίξω μία ποσότητα πάνω στο χέρι μου για να δούμε αν κάνει όλα όσα υπόσχεται. Αν θα καλυφθούν οι κοκκινίλες, τα σπυράκια και γενικά ό,τι έχω πάνω στο πρόσωπό μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ στο πρόσωπο, έτσι πως το νιώθω και έτσι πως το εφαρμόζω. Σαν πρώτη εντύπωση μου έχει καλύψει πολύ καλά τις κοκκινίλες που είχα εδώ πέρα στο μέτωπο, αλλά τα σπυράκια σίγουρα θέλουν κονσίλερ και φυσικά κάτω από τα μάτια θέλει λίγο κονσίλερ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ και θα έλεγα ότι κάνει αυτό το blur εφέ πάνω στο πρόσωπο. Φυσικά η κάλυψη είναι light medium από ό,τι λέει. Και επειδή θέλω να αναμειχθεί λίγο καλύτερα το πρωί, θα χρησιμοποιήσω ένα βρεγμένο beauty blender για να έχω καλύτερη απόδοση στο μακιγιάζ. Οι κοπέλες που έχετε περισσότερα σπυράκια και θέλετε full κάλυψη δεν είναι το κατάλληλο foundation για σας. Αυτές που θέλετε λίγο πιο ελαφριά κάλυψη, ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα σίγουρα κάνει για εσάς. Όπως βλέπετε, έχω κάτω από τα μάτια κάποιους κύκλους που πρέπει να τους καλύψω με κονσίλερ και κάποιες φλέβες. Κάτω έχω κάποια σπυράκια που ναι με τα κάλυψε, αλλά δεν τα κάλυψε 100% για τα δικά μου γούστα, οπότε θα ήθελα κάτι παραπάνω. Και φυσικά το χρώμα βγαίνει πολύ ωραίο, πολύ ομοιόμορφο. Δεν το κατέβασα μέχρι κάτω στο λαιμό, βλέπετε τη διαφορά. Το έκανα επίτηδες για να δείτε διαφορά μεταξύ προσώπου και λαιμού, να δείτε περισσότερο την απόχρωση. Σίγουρα κάποια από τις 7 αποχρώσεις ταιριάζει για το δικό σας πρόσωπο, για τη δική σας επιδερμίδα. Πάω να ολοκληρώσω το υπόλοιπο μακιγιάζ μου και να γυρίσω πίσω και να σας το δείξω πώς θα δέσει με τα υπόλοιπα. Και μόλις ολοκλήρωσα το μακιγιάζ μου, έχω χρησιμοποιήσει διάφορα προϊόντα.
Έχω βάλει τις Benefit Cosmetics στο χούλα για τα κοψίματα. Έχω χρησιμοποιήσει η παλέτα της Urban Decay για τα μάτια, την καινούρια. Και επίσης θα σετάρω με το setting spray τα προϊόντα. Γιατί είναι καλοκαίρι και υδρώνω πάρα πολύ. Το setting spray που χρησιμοποιώ είναι τη Sephora, το Beauty Amplifier. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, πιστεύω να σας βοήθησε. Όπως βλέπετε το foundation παραμένει σταθερό πάνω στο πρόσωπό μου και πιστεύω ότι έδεσε με τα υπόλοιπα προϊόντα. Θα δούμε μέχρι το τέλος της ημέρας πόσο θα κρατήσει. Ελπίζω να σας άρεσαν οι πρώτες εντυπώσεις για το προϊόν της Benefit Cosmetics Hello Happy. Αφήστε μου από κάτω σχόλιο αν θέλετε να δείτε και άλλες πρώτες εντυπώσεις σε άλλα προϊόντα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι για να βλέπετε κάθε φορά τα νέα μου βίντεο πρώτες. Σας αγαπώ πάρα πολύ και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Φιλάκια!